Ο Green. Με αντίπαλο τον Bost, δύσκολη η προσπάθειά του, αλλά πέφτει μπάλα μέσα, 7-11. Έχει να εκμεταλλευτεί ακόμη 11 δευτερόλεπτα, η πάσα χαμηλά, φοβερό το παιχνίδι για την Ένωση και δικαιώνεται με το τρίποντο, 7-14 με τους πρώτους τρεις πόντους από τον Χάρης. Βλέπετε χαμηλά ότι η ΑΕΚ είναι στο συν 14, 78-92 συνολικό σκορ. Ο Χάρης ανάμεσα σε όλη τη γαλλική ομάδα. Ο James πηγαίνει χαμηλά, βρίσκει την assist, το Hunter, 9-16. Η στατιστική αποθεώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ μέχρι τώρα. 6 καλάθια εντός παιδιάς, 5 assist, 0 λάθη. Οι Γάλλοι θέλουν να παίξουν πιο επιθετικά την άμυνά τους τώρα. Ο Χάρης προσποιείται, δεν μπορεί να μπει προς τα μέσα. 4 δευτερόλεπτα ακόμη, 3. Ο ίδιος θα πάρει δύσκολη προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει δύσκολο για τον Μάνε Χάρης. Ο Λαμπεϊρή με το που παίρνει την μπάλα, δεύτερο δικό του τρίποντο, έχει βάλει 8 από τους 14 πόντους της Στρασβούργου. Και ο Άτκινς στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, ο Χάντερ με τρομερή δυναμική, πατάει ρακέτα 16-20. Ο Πάντερ πέρασε το παιχνίδι για να βγει ο Λαρετζάκης. Ο Μαυροειδής βυθίστηκε χαμηλά, αλλά έκαναν ωραία περιστροφή στην άμυνά του οι Γάλλοι και δεν επέτρεψαν την πάσα εκεί χαμηλά. Ακόμη 5 δευτερόλεπτα με την μπάλα στα χέρια του Ξανθόπουλου, ο οποίος σταματάει και σουτάρει για 3, 17-23. Ο Γκριν περάσει το παιχνίδι. Έγινε το pick and roll, ο Μαυροειδής εκεί, κανένα πρόβλημα απέναντι στον Ιγκλές. Όταν πάρει τα βήματα, έχει την τεχνική εκεί χαμηλά να κάνει πάρτι με αντιπάλους τέτοιου επίπεδου. Σε αντίθεση, η Στρασβούργ χτυπάει εκεί που ο Ιγκλές είχε μπροστά του τον Γκριν. Ο Λελούπ πάει μέχρι μέσα, μπάλα πέφτει 27-25, προβάδισμα για τους Γάλλους ξανά μετά το 5-4. Τίποτα δεν το κάνει σωστά πλέον και εδώ έχει χαριστεί και φάουλ. Ο James γυρίζει, ωραία ήταν η περιστροφή, rebound από τον Λαμπεϊρή. Ο Λόγκαν είναι μόνος του, τον άφησε η ΑΕΚ και τον πληρώνει. 32-27, τώρα είναι το θέμα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Και αντιδρά με τον Χάρης εξαιρετικά να ζητά και το φάουλ από τον Λαμπεϊρή, 32-29. Το μιλάνε το δεύτερο πρόβλημα μετά τον Λαμπεϊρή, ο οποίος άνοιξε το χώρο. Πραγματικό πρόβλημα. Έβαλε την μπάλα στο παρκέ, καλάθι και φάουλ. Ο Πάντερ χτυπά, 33-31 και δικαίωμα για μία βολή. Ο Γκριν με τον Λόγκαν την ώρα που ο Σάκοντα προσπαθεί να του δώσει επιλογή. Τώρα είναι με τον Αμερικανό στην πλάτη του, γυρίζει από την έξω πλευρά, 35-34. Ο Γκριν έβγαλε την μπάλα έξω, εκεί που ο Πάντερ στα 5 δευτερόλεπτα, 4, σηκώνεται για 3 μπροστά στο Ράι, 35-37, η Ένωση ξανά μπροστά. Η πρώτη επίθεση με τον Πάντερ, με τον Γκριν να νικά άπαντες για το 35-39. Χάρης ξεφυγεί από τον Ράι, το ίδιος τελείωσε τη φάση, 37-41. Ο James, ο οποίος κυνηγάει εκτός τον Λαμπεϊρή, με τον Μπιλάνινο Μαυροειδής, ο Ράντολφ που δεν έχει σκοράρει ακόμη εντός παιδιάς. Από μακριά ο Μπόστ, καθώς τελείωνε ο χρόνος, τρίποντο μαχαιριά, 45-43. Δεν μπόρεσε ο Λαρετζάκης να παίξει δύο άμυνες ταυτόχρονα, μία στα τρία μέτρα και μία στη γραμμή τρίποντου. Μπήκε μέσα για να βοηθήσει τον Μαυροειδή. Ήταν δύσκολο από εκεί πέρα. Φοβερό lay-up με το αριστερό, 45-45. Μία πάσα πρέπει να απειλήσει, πολύ ωραίο. Η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε και ο Μαυροειδής έκανε αυτό που έπρεπε, 49-47. Ο Μπόστ τον ξέχασαν και το πληρώνει η ΑΕΚ, έχει βρει ρυθμό ο Ντιμπόστ, 55-47. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ κινδυνεύει να βγάλει τα μάτια της μόνη της. Τρίτο τρίποντο από τον Μπόστ στους 13 πόντους, 55-47 στο σύν 8 η Στρασβούργ. Έχει έναν πόντο να υπερασπιστεί η ΑΕΚ, 124-125 όπως βλέπετε χαμηλά. Ο Πάντερ ανάμεσα σε όλους, 55-49, τεράστιο καλάθι από τον Πάντερ που και στο πρώτο ημίχρονο εκεί που προηγήθηκε με 5 η Στρασβούργ μίλησε εκείνος. Ο Σάκοτα μπορεί να γυρίσει με αντίπαλο τον Μπόστ. Φοβερό καλάθι. 55-52. 5-0 για την ΑΕΚ την ώρα που βρέθηκε στο μείον 8. Ο Μπόστ δεν βρήκε πάσα χαμηλά. Έχει μπροστά του τον Μαυροειδή. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα, η οποία βγήκε ασίστ για τον Λεαμπεϊρή. Κρίμα.
Από το πουθενά βγήκε πάσα στο Λαμπεϊρή. Ο Γάλλος έκανε το goal foul. Με καραμπόλα. Είχε βγει μια τέτοια καραμπόλα υπέρ της ΑΕΚ, αν θυμάσαι, με βολές που κέρδισε ο Τζέιμς στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα πήγε ανάποδα η δουλειά. 6 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, 8 στο μεγάλο. Ο Γκριν με τον Λαμπεϊρή. Τον αποσυντονίζει με συνεχείς προσποιήσεις και βρίσκει σουτ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Γκριν. 59-56, η ΑΕΚ συνέρχεται από το σοκ του μείον 8. Με τη Στρασβούργο να κουμπάει τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Ο Μπόστο, ο Ιγκλές, ο Λαμπεϊρή, ο Λελούκ και ο Λόγκαν είναι οι 5 για τον Κολέ. Ο Γκρίνο, ο Μαυροϊδής, ο Πάντερ, ο Σάκοτα και ο Βασιλόπουλος οι 5 για την ΑΕΚ. Η οποία με τον Πάντερ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή κάνει το 60-58. Ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε και στο μείον 5 του πρώτου ημιχρόνου και στο μείον 8 της τρίτης περίοδου. Μαυροϊδής απέναντι στον Μπιλάν. Σε κάθε φάουλ θα πηγαίνει στη γραμμή. Ο Λαμπεϊρή θέλει να κλέψει και τα καταφέρνει. Ο Μπιλάν για το εντυπωσιακό κάθομα. Ο Πάντερ τώρα αφήνει την μπάλα στον Γκριν. Πρέπει να πρετανεύσει η λογική και το καθαρό μυαλό τώρα. Ο Γκριν για 3 τον άφησαν μόνο του. Έρχεται ο Μπιλάν να πάρει το rebound. Πήρε το σούτ ενώ είχε ανοιχτό διάδρομο. Ο Ράιτ θα τον νικήσει στην άμυνα 65-60. Ο Μπόστ ένας με τον Πάντερ, 4 δευτερόλεπτα. Ωραία, ο Ξανθόπουλος παίζει την άμυνα. Ο Ράιντ για 3. Rebound από τον Μπιλάν και τον Λαμπεϊρή. 2 επιθετικά rebound στην ίδια φάση. 67-62. Ο Ράντολφ ξεφεύγει από τον Σάκοτα. Ο Βασιλόπουλος εντυπωσιακή άμυνα στην κατακόρυφο. Η ΑΕΚ ψάχνει να βρει το ανοιχτό γήπεδο με τον Πάντερ. Φάουλ, 2 βολές. 69-64. Να δούμε αν έκανε καλό ο Πάγκος στον Γκριν. Ο Σάκοτα ζήτησε την μπάλα από τα 7,5 μέτρα. 69-67. Τεράστιο τρίποντο από τον Ντούσαν Σάκοτα. Ζήτησε την μπάλα επισταμμένος από τον Γκριν. Την πήρε και πυροβόλησε. Πολύ γρήγορο τελείωμα από τον Ράιτ. Πάλι ο Σάκοτα για να τελειώσει μόνος του τη Στρασβούργ και το κάνει 71-70. Αυτός είναι που δίνει το σύνθημα, 2 συνεχόμενα τρίποντα από τον Σάκοτα και η διαφορά στον πόντο. Πήρε ξανά από τον Γκριν, δεν πρόλαβε ο Λόγκαν, δεν προλαβαίνει κανένας από τους Γάλλους. Η μπάλα έξω, ο Λαμπεϊρή, δεν τον πρόλαβε κανείς και αυτή τη φορά ευστοχή 72-70. Πάντερ με τον Λαμπεϊρή. Η ΑΕΚ μπορεί να παίξει και με το χρονόμετρο. Και αυτό κάνει τώρα ο Πάντερ που έχει επάνω του τον Μπιλάν. Ό,τι πρέπει για να βρει ελεύθερη πάσα. Ο Γκριν βρίσκει το τρίποντο, το πρώτο δικό του στο μάτς. 75-73. Η εξηλαίωση του Γκριν. Μέχρι τώρα τα αρνητικά του ήταν απείρως περισσότερα. Με αυτό το τρίποντο ουσιαστικά Γρηγόρη τα διέγραψε και βγήκε και από πάνω. Είδες πόσο βιάστηκαν οι Γάλλοι. Και εν συνεχεία πόσο φθηνά έκαναν το φαουλ. Πλέον το παιχνίδι είναι απόλυτα στα χέρια της ΑΕΚ. Όχι τρίποντο και όχι φθηνό λάθος. Ή φαουλ, έτσι. Ο Λόγκαν προλαβαίνει να σουτάρει για 3. 80-76 στα 35 δευτερόλεπτα. Τεράστιο τρίποντο. 80-77. Και 80-78. Ο Ράντολφ γιατί έμεινε μόνος του. 83-78. Στα 27 δευτερόλεπτα, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βρήκε νέο τρίποντο η Στρασβούργο που της επιτρέπει να ελπίζει. 83-80 είναι απόλυτα ψύχρεμος όπως το επιτάσσουν οι στιγμές. Ο Μπόστ βρίσκει κόσμο μπροστά του. Έβγαλε την μπάλα έξω, νέο τρίποντο από τον Ράντολφ. Αυτή τη φορά στο σίδερο και η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, γράφει ιστορία στο Στρασβούργο. Η ΑΕΚ, η οποία 50 χρόνια μετά το έπος του 1968, με τον Χάντερ να μην μπορεί να βάλει το κερασάκι πάντως στην τούρτα, προκρίνεται στο Final Four. Αυτό όμως ήταν το κερασάκι στην τούρτα και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 83-83. Δεν χάνει η ΑΕΚ, προκρίνεται με ισοπαλία στους 4 καλύτερους του Basketball Champions League. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί. Το 83-83, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει διπλό παιχνίδι, δεν υπάρχει παράταση. Η Ένωση κινδύνευσε, έχασε για λίγο το μυαλό της, έπαιξε με τη φωτιά, αλλά είναι εκεί που πρέπει.